Καλησπέρα σας, είμαι ο Mr. Bright. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που γυρίσαμε το βίντεο κλιπ μας, το Despair. Είναι μια instrumental σύνθεση εξ ολοκλήρου δημιούργημα της Miss Magpie. Τα πλάνα για το κλιπ γυρίστηκαν κυρίως στην Καμάριζα, κοντά στο Λαύριο. Η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε αρκετό καιρό να βρούμε τοπία που να αντικατοπτρίζουν την απόγνωση που εκφράζει αυτό το κομμάτι. Τελικά, μετά από αρκετό ψάξιμο, η τοποθεσία βρέθηκε. Λόγω εντοπιότητας, η Miss Magpie βρήκε κάποιους γνωστούς της στο Λαύριο από τα παιδικά της χρόνια που γνώριζαν τα περίχωρα. Δύο από αυτούς ήταν βέβαιοι ότι στα μέρη που θα μας πήγαιναν ήταν ακριβώς αυτό που θα θέλαμε. Εγώ τα παιδιά δεν τα γνώριζα, οπότε κανονίσαμε όλοι μαζί ένα απόγευμα να πάμε προς τα εκεί. Βρεθήκαμε σε μια καφετέρια, ούτε καν θυμάμαι που βρίσκεται. Είχα βάλει το GPS να με οδηγήσει. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση αρχικά ήταν το όλο τοπίο μετά την κερατέα. Ενώ πλησίαζα, στο αριστερό μου χέρι έβλεπα λοφίσκους τον ένα δίπλα στον άλλον, χωρίς βλάστηση, ξερούς εντελώς. Ήμουν βέβαιος ότι κάθε σπιθαμή χώματος εδώ θα είχε τη δική του ιστορία. Από τα πανάρχια χρόνια, όλη αυτή η περιοχή χρησιμοποιούταν, μεταξύ άλλων, για εξόριξη μεταλλευμάτων με αναρρύθμιτες υπόγειες στοές. Αρκετοί ντόπιοι ισχυρίζονται ότι η Λαβρεωτική είναι όλη κουφιά. Σε πολλά σημεία υπάρχουν αρχαίοι τάφοι ακόμα και θολωτοί, ρήποι από δωρικούς ναούς. Στο Θωρικό βρίσκεται εγκαταλελειμμένο το πρώτο θέατρο του τότε γνωστού κόσμου, ενώ θρύλοι και απόκοσμα φαινόμενα συμπληρώνουν την εικόνα. Καθίσαμε λοιπόν στο καφέ οι τέσσερις μας, εγώ, η Miss Magpie και οι δύο φίλοι της, ο Χρήστος και ο Νίκος. Τα παιδιά ήταν γύρω στα 35. Αυτό που με παραξένεψε από την αρχή ήταν ότι και οι δύο είχαν ύφος ελαφρά φοβισμένο. Μπορεί βέβαια να ήταν ιδέα μου. Τους είπαμε πάνω κάτω τι πλάνα θέλαμε να τραβήξουμε, ώστε να μας οδηγήσουν στις κατάλληλες τοποθεσίες και έτσι θα κάναμε τη δουλειά μας πιο εύκολα. Οργανώσαμε σε ένα χαρτί τις διαδρομές που θα πηγαίναμε και αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος. Επειδή το κομμάτι, το Despair, κορυφώνει στο τελευταίο μέρος, θέλαμε τα πλάνα αυτά να τα γυρίζαμε σε μια τοποθεσία που θα έδειχνε απομονωμένη και στοιχειωμένη. Εκείνη τη στιγμή, τα παιδιά κοιτάχτηκαν μεταξύ τους με βλέμμα σοβαρό, ενώ ο φόβος που είχα παρατηρήσει πριν στο ύφος τους έγινε πολύ πιο εμφανής. Πήρα την πρωτοβουλία να τους ρωτήσω μήπως υπήρχε κάποιο θέμα και δεν ήθελαν να μας οδηγήσουν. «Όχι», μου είπε ο Χρήστος, «δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Απλά στο τελευταίο μέρος θα πρέπει να πάτε μόνοι σας». «Μα μπορεί να χαθούμε, εγώ τουλάχιστον», είπα. «Δεν γνωρίζω τίποτα και μάλλον ούτε η Miss Magpie. Θα σας περιμένουμε στο δρόμο πιο έξω. Εμείς δεν ξαναπατάμε πόδι σε εκείνο το μέρος». «Ποιο μέρος? Μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο?», ρώτησα. «Είναι επικίνδυνο?» Και οι δυο με κοίταξαν με σκληρό βλέμμα, λες και τους έθιξα κάτι προσωπικό. «Ναι, είναι. Αυτό που ζήσαμε εκεί είναι κάτι που θέλουμε να το ξεχάσουμε». Τότε ένιωσα ότι κάποιος μου πάτησε τον γκάλο. Δεν υπήρχε πιθανότητα να φύγουμε από το καφέ αν δεν μάθαινα επακριβώς τι συνέβη στα παιδιά. Παίρνοντας λοιπόν ένα αποφασιστικό ύφος, τους λέω: «Παιδιά, πείτε μας τι έγινε πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να ξέρουμε». Κοιτάχτηκαν ξανά, λες και αμφιταλαντεύονταν αν έπρεπε να μας μιλήσουν ή όχι. Η στάση μου δεν τους άφησε περιθώρια. Τους είπα ότι ήμουν έτοιμος να γυρίσω πίσω αν δεν μας μιλούσαν γι' αυτό. «Δεν μιλάμε σχεδόν σε κανένα για αυτό που μας συνέβη, γιατί θα μας θεωρούσαν τρελούς». Κοιτάχτηκα με τη Miss Magpie συνωμοτικά και μετά από λίγα δευτερόλεπτα τους είπα: «Δεν νομίζω να είστε πιο τρελοί από εμάς. Σας ακούμε». Πήρε το λόγο ο Χρήστος. «Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια. Ήμασταν 4 τελειόφοιτοι στο τμήμα γεωλογίας. Οι δυο είμαστε εμείς που έχουμε μεγαλώσει εδώ στο Λαύριο. Οι άλλοι 2 συμφοιτητές μας είχαν έρθει για σουκού, ήταν καλοκαίρι, οπότε βρήκαν ευκαιρία να κάνουν και τα μπάνια τους, ενώ τους είχαμε πει να πάμε όλη μια ξενάγηση στις περιοχές των μεταλλείων. Εκεί θα βλέπαμε πολλών ειδών πετρώματα, ενώ θα έπαιρναν και μια ιδέα για το πώς ήταν διαμορφωμένο το υπέδαφος. Ξεκινήσαμε λοιπόν,
Πήγαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο που βρίσκεται και το περιβόητο Χάος. Μια τεράστια τρύπα στη μέση του πουθενά, με βάθος πάνω από 50 μέτρα και διάμετρο γύρω στα 100, που λέγεται ότι δημιουργήθηκε από υποχώρηση του εδάφους λόγω του σαθρού πετρώματος στην περιοχή. Άλλοι, με πολλή φαντασία, λένε ότι προσέκρουσε μετεωρίτης ή ακόμα και ούφο. Η εικόνα πάντως προκαλεί τρόμο στον επισκέπτη και είναι παράτολμο να πλησιάζει κανείς στην άκρη με κίνδυνο της ζωής του. Έπειτα πήγαμε σε μια κοντινή περιοχή που υπήρχαν πολλά μεταλλεία στην αρχαιότητα. Το έδαφος ήταν γεμάτο από πέτρες σκουρόχρωμες κοκκινοπές, ενώ ο αέρας είχε πολύ έντονη μυρωδιά από θιάφη. Κάθε βήμα που κάναμε νιώθαμε ότι περπατούσαμε πάνω σε κάτι κούφιο και η ανησυχία, θυμάμαι, ήταν πολύ έντονη σε όλους μας. Παράλληλα, μιλούσαμε σχετικά για τη μορφολογία του εδάφους και τι πιθανώς να είχε συμβεί εδώ. Δεν υπήρχε ψυχή γύρω. Ο δρόμος απήχε από εκεί γύρω στα 400 μέτρα και δεν είχαμε οπτική επαφή λόγω των βράχων που μας περικύκλωναν. Ενώ προχωρούσαμε, το μέρος σου έβγαζε κάτι το πολύ απόκοσμο. Δεν είχαμε πάει ούτε εμείς εκεί. Σε ένα σημείο, το μονοπάτι στένευε απότομα από δύο μεγάλους ογκόλιθους αριστερά και δεξιά μας. Στο πλάτωμα που ακολουθούσε, δεξιά είδαμε δύο ανοίγματα σαν σπηλιές, με τις εισόδους τους μερικώς καλυμμένες από πολλές πέτρες. Οι σπηλιές ήταν σχεδόν δίπλα η μία στην άλλη. Ο Νίκος από εδώ πρότεινε να μπούμε μέσα από την πάνω μεριά που χωρούσαμε. Εγώ το αρνήθηκα, κρίνοντας και από την επικινδυνότητα του χώρου, δεν ξέραμε πόσο ασφαλές θα ήταν. Μετά πολλά, πίστηκα τελικά κι εγώ και μπήκαμε προσεκτικά μέσα αφού σκαρφαλώσαμε λίγο. Ήταν μια σπηλιά γύρω στα 5 μέτρα φαρδιά. Το εξωτερικό φως ήταν ελάχιστο στο σημείο εκείνο και αυτόματα ένιωσε ένα μυρμήγκιασμα στην πλάτη μου. Με τη βοήθεια των δύο φακών που είχαμε, ήταν αρκετά δυνατή, φωτίσαμε το μέρος και είδαμε ότι υπήρχε ένα άνοιγμα πιο βαθιά, με διάμετρο γύρω στο 1,5 μέτρο. Το περίεργο ήταν ότι σε όλο το εσωτερικό της σπηλιάς δεν υπήρχε ίχνος από πέτρες ούτε από κλαριά. Φαινόταν λες και κάποιος είχε μαζέψει τα πάντα. Δεν μας άρεσε καθόλου αυτό που βλέπαμε, ενώ το εξωτερικό φως όλο και λιγόστευε και ο ήλιος είχε αρχίσει την καθοδό του. «Ο κύριος από εδώ», έδειξε τον Νίκο στο τραπέζι μας, «είπε ότι ήθελε να προχωρήσει κι άλλο στο άνοιγμα, ήταν ενθουσιασμένος. Λογοφέραμε έντονα και οι τρεις ήμασταν ενάντια σε αυτή τη χαζή πρόταση. Αλλά τελικά μπήκε, με το ένα φακό αναχείρας αγνοώντας μας παντελώς, που να μην το έκανες ποτέ». Εγώ συνέχισα να τον προτρέπω για το αντίθετο. Δεν άκουγε τίποτα. Κρατούσα το δεύτερο φακό και στεκόμουν έξω από εκεί, δίπλα τα παιδιά, φωτίζοντας το εσωτερικό. Αυτό που είδαμε αρχικά μέσα ήταν ένας χώρος γύρω στα 4 μέτρα σε μήκος. Ο Νίκος είχε μπει μέσα σκυφτός και προχωρούσε αργά ενώ φώτιζε γύρω-γύρω. Μετά από λίγο μας είπε ότι η σπηλιά συνεχίζει δεξιά και στενεύει με κλίση προς τα κάτω. Δεν μπορούσα να φωτίσω πλέον, οπότε ακούγαμε μόνο τη φωνή του Νίκου. «Γιατί δεν μας λες τα υπόλοιπα από πρώτο χέρι», είπε ο Χρήστος στο τραπέζι και ο Νίκος, φανερά αγχωμένος, πήρε το λόγο. «Μόλις πήγα δεξιά και δεν μπορούσα να με δουν τα παιδιά πλέον, είδα μπροστά μου ένα διάδρομο. Ίσα που χώραγα σκυφτός, δεν μπορούσα να καταλάβω μέχρι που έφτανε. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την κλειστοφοβία, οπότε συνέχιζα απτόητος. Αφού προχώρησα αρκετά μέτρα, η ανησυχία και ο φόβος πήραν τη θέση του ενθουσιασμού μου. Και αυτό γιατί το μέρος που ήμουν ήταν φανερά τεχνητό. Κάποιος ή κάποιοι είχαν σκάψει τα τειχώματα και το δάπεδο, και όχι πρόσφατα. Οι πέτρες γύρω μου ήταν εντελώς λίες. Ενώ έκανα αυτές τις σκέψεις, μια έντονη δυσοσμία έρχονταν στα ρουθούνια μου και άκουσα αμυδρά κάποιον ήχο μπροστά μου, ο οποίος όσο περνούσαν τα δευτερόλεπτα δυνάμωνε. Ρίξα τη δέσμη του φακού μου προς τα εκεί, αλλά το σκοτάδι ήταν απίστευτα πυκνό. Δεν φαινόταν τίποτα. Ακούγα μόνο αυτόν τον ήχο να δυναμώνει. Γινόταν όλο και πιο καθαρός. Λες και κάτι περπατά προς το μέρος μου, σιγά σιγά αλλά σταθερά. Η δυσοσμία γινόταν ανυπόφορη.
Ενστικτοδός άρχισα να υποχωρώ. Αυτό που πλησίαζε μάλλον κατάλαβε τις προθέσεις μου και άκουγα βήματα που γίνονταν όλο και πιο γρήγορα. Άρχισα να με κυριεύει πανικός. Φώναξα στα παιδιά: «Κάτι είναι εδώ μέσα!» Δεν ξέρω αν με άκουσαν. Ο ήχος τώρα ακούγονταν σαν ποδοβολητά, λες και αντί για πόδια αυτό που με πλησίαζε είχε οπλές. Μέσα στον πανικό μου έκανα να σηκωθώ, αλλά χτύπησα το κεφάλι στην οροφή. Ο πόνος ήταν απίστευτος και για λίγο ζαλίστηκα, ενώ δάκρυα κύλησαν στα μάτια μου και θόλωσε η όρασή μου. Το φακό τον είχα πάντοτε μπροστά, τον ένιωθα σαν όπλο ενάντια στο σκοτάδι. Υποχωρούσα όσο πιο γρήγορα γινόταν. Σε κάποια στιγμή κοίταξα πίσω να δω πόσο ακόμα έχω να βγω από αυτό τον εφιάλτη. Πλησίαζα, έβλεπα το φως από το δεύτερο φακό του Χρήστου. Μόλις γύρισα το βλέμμα μου μπροστά, οι δέσμοι του φακού μου δεν χάνονταν πλέον στο σκοτάδι. Αυτό που είδα στην αρχή το πέρασα για ζώο. Ήταν μακριά μου ακόμα, αλλά μπόρεσα να δω ότι κινούταν με απίστευτη ευελιξία στη σύραγγα και έρχονταν κατά πάνω μου. Είχε μακριά χέρια, μαυρισμένα, και το πρόσωπό του ήταν καλυμμένο από τρίχες, αλλά τα χαρακτηριστικά του όσο μπορώ να θυμηθώ ήταν ανθρώπινα. Στο κεφάλι του πρέπει να είχε εξογκώματα σαν κέρατα, αλλά δεν φαίνονταν καθαρά γιατί οι τρίχες τα κάλυπταν. Άρχισα να ουρλιάζω ανεξέλεγκτα. Άκουσα τα παιδιά έξω που φώναζαν και αυτά, ενώ το πλάσμα όλο και πλησίασε. Φαινόταν ότι το ενοχλούσε το φως του φακού και λάτωσε την ταχύτητά του. Με όσο θάρρος μου είχε απομείνει, βγήκα από το άνοιγμα στο κύριο μέρος της σπηλιάς. Τα παιδιά ούρλιαζαν και με τρία βήματα βρέθηκα έξω. Το πλάσμα δεν με ακολούθησε, ενώ κανείς από τους άλλους δεν το είδε να βγαίνει από τη σύραγγα. Και οι τέσσερις κοιτάζαμε το άνοιγμα και φωτίζαμε με τους φακούς αν κάτι θα έβγαινε από εκεί. Αλλά τίποτα δεν βγήκε τελικά. Κοίταξα τον εαυτό μου και είδα ότι ήμουν γεμάτος αίματα από το χτύπημα, ενώ όλα μου τα ρούχα μύριζαν απέσια. Φύγαμε τρέχοντας ενώ ο ήλιος ήταν έτοιμος να δύσει. Τελικά, εγώ και η Miss Magpie επιστρέψαμε Αθήνα με σκοπό να πηγαίναμε την επόμενη εβδομάδα προετοιμασμένοι εκεί. Μας ακολούθησαν τρεις φίλοι που δεν είχαν πρόβλημα. Πήγαμε σε εκείνο το μέρος με τη βοήθεια του Χρήστου, ο Νίκος δεν ήλθε, και γύρισαμε τα πλάνα μας. Κάποια προβλήματα με την κάμερα δεν τα θεωρήσαμε περίεργα, παρόλο που δεν μας έχουν ξανασυμβεί. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το μέρος βγάζει κάτι το απόκοσμο. Το βλέπετε ήδη στο βίντεο. Βγάλτε λοιπόν τα συμπεράσματά σας. Αυτό που πάντοτε πίστευα είναι ότι η μύθη και η θρύλη του λαού μας και κάθε λαού είναι πραγματική ιστορία. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε ακούσει δεκάδες αναφορές σε αρχαία κείμενα στον Πάνα και στους τραγοπόδαρους ακολούθους του? Ειλικρινά, πιστεύετε ότι όλα είναι ψέματα? Το ότι κάποιοι άνθρωποι με εξουσία μας έπεισαν ότι όλα αυτά είναι δυσιδαιμονίες και αποκοιήματα φαντασίας, σημαίνει ότι είναι έτσι? Κάντε λίγο υπομονή ακόμη.